Το άνοιγμα των εστιατορίων και των καφετεριών πριν τα Χριστούγεννα, εξετάζει η κυβέρνηση, με το Στέλιο Πέτσα να ξεκαθαρίζει πως δεν θα ανοίξουν τα μπαρ και τα κέντρα διασκέδασης, καθώς εκεί συγκεντρώνονται όρθιοι και δημιουργείται συγχρονισμός. Το να ανοίγει η εστίαση και να κλείνει είναι κάτι το οποίο δεν ωφελεί, με την έννοια ότι καταλαβαίνετε η εστίαση λόγω και των αγορών που γίνονται πριν ξεκινήσει ένα κατάστημα και να κλείνει μετά από κάποιες μέρες και να ξανανοίγει, αυτό επιφέρει τεράστια έξοδα, κάτι το οποίο καταπονεί πάρα πολύ τον επιχειρηματία. Άρα λοιπόν πρέπει να βρουν μια άλλη λύση. Αυτό που δεν έχουμε ακούσει όμως ακόμα από τα στόματα της κυβερνήσεως είναι ότι ποια θα είναι η στήριξη αυτών των επιχειρήσεων. Ήδη όλες οι επιχειρήσεις έχουν φορτωθεί χρέη και από την προηγούμενη καραντίνα και ακόμα τώρα χειρότερα. Είμαστε κλειστά. Όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι για να μπορέσει να ξανανοίξει η αγορά χρειάζονται χρήματα. Δεν υπάρχουν τα χρήματα. Την ίδια ώρα την μείωση σε ατέλειτο κοινοχρήσεων χώρων κατά 50% για το 2021 στις επιχειρήσεις εστίασης, οι οποίες βρίσκονται στο κέντρο του Ηρακλείου, θα προτείνει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο η Δημοτική Αρχή για την στήριξη των επαγγελματιών της εστίασης. Κάναμε μια πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Φαντάζομαι ότι αυτό θα γίνει την άλλη εβδομάδα, μετά που θα περάσει από την Οικονομική Επιτροπή. Η επίμαχη πρόταση προβλέπει επίσης την μείωση κατά 30% στα τέλη των κοινοχρήσεων χώρων των επιχειρήσεων εντός τυχών αλλά εκτός κέντρου και κατά 20% στις περιαστικές περιοχές καθώς και στα περίπτερα. Εν τω μεταξύ, ο κλάδος της εστίασης στο Ηράκλειο διεκδικεί την πλήρη απαλλαγή των τελών για το τρέχον έτος με τη Μαρία Ντονακάκη να εξηγεί τους λόγους. Κοιτάξτε, εμείς αυτό που πιέσαμε και αυτό που θέλουμε να γίνει και ελπίζουμε να το καταλάβουν, μιας και ο κλάδος της εστίασης έχει υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα, είναι να κάνουν 20, και το 20 και το 21 πλήρη απαλλαγή. Αν για κάποιους λόγους νομικούς δεν μπορεί να γίνει, εννοείται ότι το 50% και για το 21 είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει αισθητά.